Από τη μια η ακρίβεια και από την άλλη το ηλεκτροσοκ. Νοικοκυριά αγανακτούν με τους βουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η κυρία Ελένη, η οποία έτριβε τα μάτια της. Από 350 ευρώ, καλείται τώρα να πληρώσει πάνω από 1000 ευρώ. Πάνω από 350 δεν είχα δώσει ποτέ. Μου ήρθε 1108, με μία παρένθεση ότι είχα 138 απλήρωτο. Δεν φανταζόμουν αυτό το ποσό. Άντε, λέω να μπει 100, 200, αλλά όχι αυτό το ποσό. Και παίρνει ο άντρας με 750. Δηλαδή και όλα να το σταδώ, δεν τον εξεπληρώνω. Μόνο ότι δεν είδα πληρώνομαι από τώρα και στο εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή θα δώσω ό,τι μπορώ. Να σας το πω καθαρά, τίποτα δεν πιστεύω. Πάβαμε. Αρκετά νοικοκυριά βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και σπέβδουν για ρυθμίσεις στη ΔΕΗ. Εγκεφαλικό έπαθα. Κοπέλα μου μόλις τον άνοιξα, 9 κατοστάρικα. Εγώ πλήρωνα συνήθως 150, ακόμα πληρώνω τον παλιό. Δεν γίνεται 9 κατοστάρικα, έχω μια γυναίκα χείρα να τα βγάλω πέρα και έχω και 2 άνεργους στο σπίτι. Υποχρεωτικά θα κάνω ένα διακανονισμό και κάθε μήνα ό,τι μπορώ θα δίδω. Δουλειές δεν υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Πού να τα βρει ο κόσμος να τα πληρώσει όλα αυτά. Από τη μια στιγμή στην άλλη με το καλημέρα 900 ευρώ ρεύμα, πού. Στη γειτόνισσα που σας λέω ότι έχουν βάλει ρήτρα να προσδονήσει 500 ευρώ. Όπως εκτιμούν συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ, τον επόμενο μήνα αρκετά νοικοκυριά θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Μετά και την Πρωτομαγιά θα έχουμε κύμα διακοπών λόγω χρέους. Έχει ξεφύγει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν μαζεύεται πλέον. Και με τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν βοηθούν, γιατί έρχονται οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν μέσα ρήτρα αναπροσαρμογής της τάξης των 1.000-1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί που θα πάνε σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις θα είναι δυσδιόρατοι. Εμένα δεν μου είχε έρθει ακόμα λογαριασμό, γι' αυτό πάω να το ψάξω. Ανησυχήσατε με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Θα κάνουν καλό κουμάντο. Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν χρωστώ ποτέ. Ήρθε, είναι αυξημένο και θα κάνουμε διακανονισμό. Πόσο αυξημένο ο λογαριασμό? 250 περίπου. Από αυτά που δίναμε συνήθω. Οι διακανονισμοί οφειλών τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα σημειώνουν άλμα πάνω από 65%, ποσοστό που θα αυξηθεί σημαντικά από τον επόμενο μήνα, οπότε οι αυξήσεις φωτιά θα είναι ακόμα πιο ορατές, οπότε θα καταφθάσουν οι λογαριασμοί του τελευταίου τετραμήνου.